Κανονικά τέτοια ώρα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και έχουμε Νίκο Βασιλάκο Black Friday και Γιώργο Σπανουδάκη αθλητικά. Εντάξει, τρεχάτε ποδαράκια μου, πάμε. Νίκο, Black Friday το είπαμε και πριν, έρχονται σωριδών μηνύματα. Ναι. Πολλοί κόσμοι έχουν μπει στη σκέψη τι με συμφέρει να αγοράσω. Υπάρχουν παγίδες. Έβλεπα χθες που μας έστειλε τα στοιχεία για την κάρτα και κάποια δεν τα σκεφτόμαστε. Για να τα δούμε. Λοιπόν. Έρχεται Black Friday, με το καλό να έρθει, με το καλό να ορίσει, να δούμε αν είναι Friday Black μόνο. Δηλαδή, σκοπός είναι μέσα εφιολογήματα. Να κάνουμε ψώνια, αλλά τα ψώνια που θα κάνουμε να είναι πραγματικά εκπτωτικά και όχι προσποίηση, μουσαντέ που λέγανε στο ρεμπέτικο. Μόνο ξεστοκάρισμα. Μόνο ξεστοκάρισμα, που σημαίνει πάμε να αγοράσουμε ένα προϊόν. Αυτό το προϊόν είναι καινούριο, ρωτάω εγώ. Ή είναι μέσα στη συσκευασία και ζελατίνα και έχει βγει από το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Γιατί αν έχει βγει από το χρονοτούλαπο της ιστορίας και μου έρχεται σαν καινούριο, άμα είναι του 2019 και εγώ το παίρνω 2022. Παράδειγμα, λες τώρα να είναι, ας πούμε, ένα τάμπλετ που μας το παρουσιάζουν σαν ή ένα κινητό, σαν καλή ευκαιρία. Και είναι πριν από 2 χρόνια. Πώς θα το βρεις εσύ ότι αυτό είναι παλιό? Καταρχάς θα δεις τις ημερομηνίες πάνω στο κουτί. Δεύτερον θα δεις ποιο λειτουργικό τρέχει. Γιατί αν τρέχει Android, να είχαμε να λέγαμε, παλιό, τι να το κάνω εγώ? Δηλαδή ούτε θα παίρνει αναβαθμίσεις, ούτε τίποτα δεν γίνεται. Μετά, αγοράζεις ένα προϊόν ψηφιακό. Το πρώτο που κοιτάς είναι η εποχή κατασκευής και πότε κυκλοφόρησε. Είναι του 22, του 21, του 20, του 19, του πότε είναι, να λύσεις το μυστήριο. Και μετά, σαν καλός Sherlock Holmes της Black Friday, θα πάρεις μαζί σου το Watson που είναι ο βοηθός σου το ίντερνετ και θα ρωτήσεις πόσο δίνει εγγύηση, παιδιά, ο κατασκευαστής. Πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αν είσαι στον ένα χρόνο, ενδέχεται το προϊόν αυτό να έχει έρθει από Γερμανό μεταπολιτή, μάλιστα, παράνομη εισαγωγή στην Ελλάδα, να έχει βρεθεί στο ράφι όχι επώνυμου πολυκαταστήματος. Δεν μιλάμε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε για τις επώνυμες αλυσίδες τώρα. Μιλάμε για αυτή την ευκαιριάρα που στην ουσία δεν είναι ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία μασκαρεμένη. Οπότε, αν είσαι στον ένα χρόνο εγγύηση, έχεις πρόβλημα. Αν είσαι στα 2 χρόνια εγγύηση, είσαι καλά. Τρίτο λοιπόν και φαρμακερό, τι πρέπει να προσέξω, γιατί εγώ είμαι έτοιμος να παραγγείλω, έχω βρει το προϊόν, καίγομαι, ειδικά κάτι μανάδες και μπαμπάδες με παιδιά που με παίρνουν Black Friday ανήμερα και μου λένε έβαλα 500 ευρώ και δεν έχει έρθει το προϊόν. Ναι, γιατί από κάτω ο έμπορος σου έχει γράψει ότι η προσφορά ισχύει μέχρι σε εξάντλησης αποθεμάτων και μετά σου παίρνει το 500 κάβα κατάθεση προκαταβολή στην τράπεζα. Και μπορεί να έρθει μετά από ένα μήνα, Για κάνε η διαδικασία να τα επιστρέψει τα χρήματα, να δει τι όμορφα που είναι όταν τα έχει πάρει. Μα έλεγε και στην κάρτα, Νίκο, αγορέ οπωσδήποτε με πιστωτική κάρτα, διότι μόνο έτσι επιστρέφονται χρήματα. Δηλαδή, αν το πληρώσουμε με χρεωστική, τα πήρε, τα τράβηξε και τέλο. Και επειδή είσαι η αγαπημένη μου και επειδή μπορώ να κάνω και κατοπτρισμό, συνδέομαι τώρα επιτόπου να δείξουμε τι κάρτε. Ναι. Με το control του σταθμού, θα το δείτε τώρα. Μόλις συνδεθεί θα σας δείξω τι εννοώ, ποια κάρτα χρησιμοποιούμε. Και είμαι έτοιμος, συνδεδεμένος. Να το, μπήκαμε. Μα καλά, ποιοι είστε, ρε, παιδιά. Αυτό είναι το workshop Καλαμάτας που θα σας δείξω μετά, η εκπαίδευση που κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, είμαι στο πορτοφόλι του Νίκου Βασιλάκου. Ναι. Βλέπουμε τις κάρτες. Βλέπουμε και τι τράπεζα έχει. Με κρυμμένους, κρυμμένους αριθμούς. Ναι. Η πρώτη μόνο είναι η πιστωτική, οι άλλες δεν είναι. Α, μάλιστα. Οι άλλες κάρτες, η μπλε δεν είναι πιστωτική. Η πράσινη δεν είναι πιστωτική. Η Visa, η σκέτη είναι η πιστωτική. Εάν μπω στη σκέτη Visa, μπορώ και το βγάζω γιατί είναι και λίγο διαφήμιση, να μην κάνουμε διαφήμιση, να μιλήσουμε για την ομιλία που θα κάνουμε, να φαίνεται αυτό όσο μιλάμε. Λοιπόν, εάν λοιπόν έχω πιστωτική, μπορώ να γυρίσω πίσω τα χρήματά μου, πώς εντός 45 ημερών να ακυρώσω αυτό που έχει συμβεί. Παίρνω την τράπεζα και μου το ακυρώνει. Παίρνω την τράπεζα και μου το ακυρώνει. Και λέω αυτό το προϊόν για οποιοδήποτε λόγο δεν, ακύρωσέ το, μην προχωρήσει. Ναι, αλλά επειδή είσαι η Φέη Μαυραγάνη, φίλη του Νίκου του Βασιλάκου, θα σου πει και κάτι άλλο ο Νίκος ο Βασιλάκος, πολύ προσεκτικά να κάνεις. Για πες. Την ώρα που είσαι εσύ στην τράπεζα και παίρνεις τηλέφωνο και λες ακυρώνω τη συναλλαγή, θα πρέπει να επιβεβαιώσεις με έγγραφο τρόπο, με γραπτό, ότι αρνείσαι τη συναλλαγή. Πού το στέλνω το γραπτό? Στο τμήμα αμφισβητήσεων. Της τράπεζας. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπαίνω στο τμήμα αμφισβητήσεων και στέλνω email. Έχεις 45 μέρες από την ώρα
που εκδίδεται ο λογαριασμός της κάρτας. Άρα τα προσέχουμε όλα αυτά. Τρέχοντας την εκδήλωση για να πάμε αθλητικά. Η εκδήλωση, λοιπόν. Μαζευόμαστε την Τετάρτη στο φουαγέ του Μεγάρου Χορού. Το βλέπετε τώρα, λογικά έχω κατοπτρισμό. Μπράβο, το βλέπετε. Τι κάνουμε. Ο Δήμος Καλαμάτας είπε κάτι και συγχαρητήρια στην Αντιδήμαρχο, την κυρία Αγγελή, που είπε: παιδιά, να αφήσουμε τις ομιλίες. Ας κάνουμε ένα workshop. Κάνουμε workshop. Μπράβο. Και θα εκπαιδεύσουμε σε 2 ώρες παιδιά, εισαγγελικούς λειτουργούς Καλαμάτας, δικαστικούς λειτουργούς Καλαμάτας, δικηγόρους Καλαμάτας. Εξαιρετική πρωτοβουλία. Καλή επιτυχία. Ναι. Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου. 6 ώρα. Κύριε Σπανουδάκη, αθλητικά για διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Live Sport, δώρο Χριστουγέννων, Παναθηναϊκός και Σέγκεφελτ. Δεν δίνουν σημασία σε φήμες και θέλουν να σφραγίζουν την ανανέωση του βράχου προτού φύγει το 2022. Η Sport Day, Μπαλαντέρ, γιατί ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει δικό του τον Ντανιέλ Μαντσίνι του Άρη. Κόκκινος πρωτάθλημα.